Το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό πλησιάζει για τον ΠΑΟΚ και οι άπατες έχουν μπει στο πνεύμα και στο κλίμα της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Γι' αυτό φρόντισε ο Πάμπλο Γκαρσία από την προπόνηση της Πέμπτης, ετοιμάζοντας μαζί με τους συνεργάτες του ένα ειδικό πρόγραμμα υψηλής έντασης. Ο Ουρουγουανός προπονητής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην τακτική που θέλουν να εφαρμόσουν οι ποδοσφαιριστές του στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας απέναντι στον Ολυμπιακό, ετοιμάζοντας ένα ειδικό πλάνο για την κυριακάτικη αναμέτρηση. Από πλευράς προσώπων δεν είναι δυνατόν να γίνουν πολλές αλλαγές, ωστόσο σε σχέση με το παιχνίδι στην Τρίπολη με τον Αστέρα θα υπάρξει διαφοροποίηση στον σχηματισμό. Ο Γκαρσία αναμένεται να αφήσει στην άκρη το 4-2-3-1 και να επιστρέψει στο 4-3-3 που εφάρμοσε στα δύο πρώτα παιχνίδια των play-off και στον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Από εκεί και πέρα, με δηλώσει του, ο Ίνγκι Ίγκανσον στάθηκε στο θέμα της παραμονής του στον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, ο Ισλανδός στόπερ μίλησε στην εφημερίδα Forza για το συμβόλαιό του με την ομάδα. Όλοι γνωρίζουν στην ομάδα πως είμαι χαρούμενος εδώ. Θα ήθελα να μείνω για αρκετά χρόνια στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να πετύχουμε τους στόχους που μας έχουν απομείνει. Δηλαδή, να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και να κατακτήσουμε το κύπελο. Στο τέλος της χρονιάς θα κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε με το κλαμπ για το συμβόλαιό μου. Όλοι ωστόσο ξέρουν ότι είμαι χαρούμενος στον ΠΑΟΚ.